Αρκετά προβλήματα και ζημιέ άφησε πίσω τη 48 η κακοκαιρία στα Χανιά. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε για αρκετά συμβάντα κοπή κλαδιών δέντρων, ενώ μεγάλη ζημιά υπέστη η σκεπή ενό εκ των θόλων του ιερού ναού τη Ευαγγελίστρια στη Χαλέπα. Την παραμονή τη πρωτοχρονιά αποκολλήθηκαν μικρά τμήματα τα οποία είναι από κεραμίδια και χθε οι δυνατοί άνεμοι και η συνεχή βροχόπτωση επιδίνωσαν την κατάσταση. Μέσα στι γιορτέ δημιουργήθηκε μία τρύπα πάνω στη σκεπή. Οι σκεπές είναι που σκεπάζουν του θόλου. Άλλο πράγμα είναι ο θόλο, άλλο η σκεπή. Η σκεπή είναι πάνω από το θόλο. Δεν έγινε τρύπα μέσα στον νόο δηλαδή. Μέσα από τον όο δεν είναι τίποτα εμφανέ, είναι όλα κανονικά. Ε, αλλά εάν δεν επιδιορθωθεί άμεσα η τρύπα αυτή, δεν αντικατασταθεί η σκεπή, να επιδιορθεί το, 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 το πρόβλημα, αυτό το πρόβλημα θα προχωρήσει μετά μέσα στου θόλου και θα μπέσει μέσα στον ναό. Η εκκλησία είναι 100χρονο και έχουν πάθει φθορέ τα τσιμέντα και απάνω στέγη και από εκεί βρέθηκε κάποια αιτία και υποχώρησε ένα κομμάτι από τη στέγη. Και είδαμε το πρωί τα νερά μέσα στην εκκλησία και ανέβηκαμε πάνω και είδαμε την κατάσταση. Άμεσα η οροφή κλείστηκε από νάιλον προκειμένου να μην μπει η βροχή στο ιστορικό του ναού, ενώ κλείθηκαν και μηχανικοί προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία στο χώρο. Πήγαμε και πήραμε ένα τεράστιο μεγάλο νάιλον και ανέβηκαμε τρία-τέσσερα άτομα πάνω. Το σκεπάσαμε μεγάλο μεγάλο μέρος ας πούμε, το στερεώσαμε, το φτιάξαμε για να μην το παραέρασε. Παράλληλα, για λόγου ασφαλεία, έχει αποκλειστεί ο χώρο γύρω από το ιστορικό του ναού, ενώ τόσο οι λειτουργίε όσο και τα μυστήρια θα τελούνται κανονικά στο αριστερό κλίτος του Αγίου Ελευθερίου. Βάλαμε όλα τα προστατευτικά εδώ πέρα, στο σημείο αυτό που υπάρχει το πρόβλημα, ώστε να προστατέψουμε τη μία στο εκατομμύριο, αν και δεν υπάρχει σχεδόν καμία πιθανότητα, μην τυχόν πέσει κάποιο κομματάκι οτιδήποτε από πάνω να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Όλα θα γίνονται κανονικά στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ελευθερίου. Μέσα στο ναό είναι, απλά είναι στο αριστερό μέρο του ναού. Εκεί θα γίνονται όλε οι λειτουργίε, όλε οι ακολουθίες, Τα φώτα αύριο θα γίνουν όλα κανονικά. Ε, το μοναδικό να το πω και δημόσια ότι αυτή η δουλειά ο ναό όλο στη βάση του είναι σχετικά πάρα πολύ δυνατό αλλά πάνω πάσχει υπάρχει μεγάλο πρόβλημα γιατί έχει παλιώσει και θα χρειαστούν αρκετά χρήματα και αρκετή βοήθεια όλων των ειδών, ηθική, ηλική, με όποιο τρόπο, να βοηθήσει ο κόσμος γιατί είναι κρίμα, είναι στολίδι των χανίων, να μην το αφήσουμε να πάθει ζημιά. Όλοι μαζί να βοηθήσουμε που να το αποκαταστήσουμε πριν από έναν αιώνα οι παππούδες μας εδώ πέρα δώσαν το αίμα τους για να το χτίσουν πραγματικά με πολύ μεγάλη δυσκολία να σταθούμε αντάξει τον πατέρα μας και αυτό το ίδιο έτοιμο στο λίδι να το επιδιορθώσουμε για να το χαιρόμαστε κι εμείς και να το αφήσουμε μετά στα παιδιά μας όπως κι εμείς το παραλάβαμε. Ωστόσο προβλήματα προκάλεσαν οι θυελώδεις βοριάδες από το μεσημέρι και μετά τις πέμπτης στα Χανιά. Ένα κλαδί από δέντρο έσπασε και καταπλάκωσε ένα αυτοκίνητο στο κέντρο των Χανίων. Το αυτοκίνητο ήταν σταθευμένο στην οδό Αρχοντάκη. Ευτυχώ οι επιβάτε του οχήματο δεν βρισκόταν μέσα εκείνη την ώρα. Αμέσω στο σημείο έσπεψε ένα όχημα τη πυροσβεστική υπηρεσία με τρει άντρε. Εκπτώσει κλαδιών σημειώθηκαν και σε άλλε περιοχέ των Χανίων. Την ίδια ώρα, τεράστιε ζημίε προκλήθηκαν και στην Ανατολική Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στον οικισμό του Κουτσουρά από του πολύ ισχυρού ανέμου κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Από τη μανία των ανέμων, ξυλώθηκαν θερμοκήπια, πέρκολε, ηλιακοί θερμοσύφωνε, φωτοβολταϊκά, καθώ και ένα τουλάχιστον στήλο τη ΔΕΗ. Η περιοχή έμεινε χωρί ρεύμα από την ώρα τη Θήλα, δηλαδή στι 2 τα ξημερώματα μέχρι τι 8.30 σήμερα το πρωί, όπου και αποκαταστάθηκε η παροχή του ρεύματο.